Χαίρετε, καλό μήνα σε όλους! 1 Οκτωβρίου σήμερα, 2020 είναι Πέμπτη και φτιάχνω αυτό το πολύ σύντομο βίντεο σαν ένα teaser για το απόψινο live. Απόψε, στις 9, Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020, θα κάνουμε ένα πολύ live να μιλήσουμε για την πολυσυντροφικότητα. Επειδή χθε το βράδυ είχαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Διαβάζω τώρα τα σχόλια και έχω και το feedback, την ανατροφοδότηση από τη φίλη που μου έστειλε εκείνο το άρθρο και ρώτησε τη γνώμη μου. Και επειδή είναι πάρα πολλά τα σχόλια και δεν μπορώ να σχολιάσω σε όλα γραπτό, θα κάνουμε απόψε ένα live στις 9, να το πολύ ευχαριστηθούμε. <laughs> να κάνουμε ένα πολύ live, πολύ συλλεκτικό, να μιλήσουμε για την πολυσυντροφικότητα. Σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου και γιορτάζει και η Κύπρος. Η Κυπριακή Δημοκρατία, χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία, εύχομαι ολόκαρδα κάποια στιγμή να γίνει ένα ενιαίο ελεύθερο κράτος και να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε στην Κύπρο, μακάρι. Ε, όμως δεν θα ασχοληθώ με πολιτικές ευχές γιατί δεν τα καταφέρνω σε αυτά. Δεν είμαι καλή σε αυτά, δεν είμαι καλή στα μακροκοινωνικά. Νομίζω όμως ότι έχω κάποιες γνώσεις στα μικροκοινωνικά. Και όταν λέμε μικροκοινωνικά θέματα, μιλάμε για τα θέματα των ερωτικών σχέσεων. Η αλήθεια είναι πως με έχει προβληματίσει και εμένα το χθεσινό βίντεο. Προβληματίστηκα για το αν θα το έκανα, όχι γιατί ε, 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 φοβόμουν να κάνω ένα τέτοιο θέμα, αλλά γιατί δεν ήξερα για αυτό το θέμα. Έτσι κάθισα όπως σας είπα και στο βίντεο χθε το βράδυ και διάβασα διάβασα αρκετά πράγματα και για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον ως ψυχολόγο και τα σχόλια τα οποία κάνετε και κάνατε και θα κάνετε φαντάζομαι μέχρι απόψη. Ε, γιατί τον έρωτα, αν ο έρωτας μπορεί να είναι μια εμπειρία για πολλούς ή μια εμπειρία για δύο ανθρώπους, για τις σχέσεις της διαδικές και τις σχέσεις της πολυσυντροφικές, πολυάμορη είναι η έκφραση στα αγγλικά. Περισσότεροι από εσά λέτε πολυσυχίστηκα, πολυμπερδεύτηκα, πολυζαλίστηκα. Έχω και την άποψη, η αλήθεια είναι ότι την έχω αυτή την άποψη, ότι είναι πολύ κουραστικό να έχεις πολλούς συντρόφου. Όμως, 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 ε, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να σεβόμαστε τις επιλογές των άλλων ανθρώπων, συνενούν των ενηλίκων, όπως έγραψαν κάποιοι στα σχόλια, ε, όπως σας είπα, έχω και ανατροφοδότηση να σας δώσω τα μηνύματα που με στείλει φίλη πέρα από την αρχική, ε, το αρχικό σχόλιο το οποίο το έχω βάλει ως καρφιτσωμένο σχόλιο από κάτω για τη δική της προσωπική εμπειρία. Όχι ότι η προσωπική εμπειρία της κυρίας αυτής είναι χαρακτηριστική όλων των ανθρώπων, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόσωπο το οποίο μου έχει γράψει αυτό το μήνυμα και μου έχει πει ότι στην ηλικία μου, στα 50, ξέρω, όταν ξεκίνησε αυτή τη σχέση, ο σύντροφος μου με εισήξε στην έννοια της πολυσυντροφικότητας και με πήρε μάλιστα και σε κάποιες πολυσυντροφικές ομάδες, φαντάζομαι είναι ομάδες υποστήριξης, είναι πολυ, ομάδες υποστήριξης πολυσυντροφικών ανθρώπων, φαντάζομαι, δεν γνωρίζω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το τι μου έγραψε μετά, θα σας τα πω απόψε στο live. Λοιπόν, στο live θα μπούμε για να πολύ διασκεδάσουμε, για να πολύ γελάσουμε και για να πολύ διασκεδάσουμε τις φοβίες μας, τα ταμπού μας, τα στερεότυπα μας και τις προκαταλήψεις μας. Και επειδή κάποιοι έχουν σχολιάσει ένα-δύο πρόσωπα ότι γιατί ενοχλείστε τόσο πολύ με την πολυσυντροφικότητα κάποιοι, μήπως απειλείται η μονογαμικότητά σας, αυτό που έχω καταλάβει, γιατί μελετάω τα σχόλια από χθε το βράδυ, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι πολλοί από τους σχολιαστές και τις σχολιάστριες ε, μιλάνε εναντίον της πολυγαμικότητας η οποία γίνεται... Ε, Ισβάρο ενό συντρόφου ο οποίο είναι μονογαμικό. Άρα, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι απόψει σα είναι σε άλλο όρο που αναφέρω αναφέρονται στην πολυγαμικότητα. Δηλαδή ότι κάποιο δεν μπορεί να είναι μόνο με έναν άνθρωπο, θέλει να είναι με πολλού ανθρώπου. Η πολυσυντροφικότητα όμω, έτσι όπω την έχει περιγράψει στο άρθρο αυτό που μα έστειλε η φίλη να διαβάσουμε εκείνη η συγγραφέε η ξένη, αλλά και έτσι όπω την ορίζουν οι, οι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν την επιλογή ζωή του ή την επιλογή σε μια φάση τη ζωή του, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι του στυλ επιστρέφουμε πίσω πίσω ή πάμε μπροστά, θα το δούμε απόψε, ε, υιοθετούμε έναν τρόπο ζωής στον οποίο είναι ok όλοι μας, δηλαδή και οι δύο σε ένα ζευγάρι και οι τρεις σε ένα τριάρι και οι τέσσερις σε ένα τεσσάρι αν έτσι λέγεται, να έχουμε διάφορους ερωτικούς συντρόφους, φτάνει να ενημερώνουμε τα άλλα μέλη της, της ομάδας μας και να είναι όλοι ενήμεροι και σύμφωνοι. Εμένα πολύ, πολύ μπερδευτικό μου φαίνεται αυτό και πολύ ζυχιστικό. Επίσης πολύ έτσι, πολύ <γελάω>, γελάω. Πολύ ένα σχόλιο το οποίο έβγαινε συχνά είναι εδώ ένα και δεν μπορούμε να το βρούμε, μία και δεν μπορούμε να τη βρούμε και θα βρούμε πολλού. Ή εδώ ένα και δεν μπορούμε να τον κάνουμε να το φέρουμε βόλτα, μία και δεν μπορούμε να τη φέρουμε βόλτα και θα φέρουμε βόλτα πολλού. Και νομίζω ότι το απόψινο live θα είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε στη ζωή μας να συνδυάσουμε πολλούς ανθρώπους, όχι ερωτικά, όχι σεξουαλικά. Σας λέω, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω αυτό το μοντέλο ερωτισμού. Όσα έχω διαβάσει γι' αυτό δεν με ελκύουν, δηλαδή δεν, με, δεν με, ρε παιδί μου στην ιδέα να είμαι σε μια πολύ συντροφική σχέση, δεν, δεν, δεν έχω τέτοια επιθυμία, οπότε δεν με ενδιαφέρει να το ψάξω και περισσότερο εμένα την ίδια προσωπικά. Αυτού που δεν σε ενδιαφέρει θα το ψάξουν όμω. Εκείνο όμω που με ενδιαφέρει και είναι σημαντικό να ψάξουμε απόψε, στι 9 το πολύ live που θα έχουμε, το πολύ συλλεκτικό, που θα μιλήσουμε για πολλά πολύ πράγματα και θα είμαστε πολύ πολυπράγματιε, είναι πώ μπορούμε στη ζωή μα να εμπεριέχουμε περισσότερου από ένα ή δύο ανθρώπου. Δηλαδή όσοι είναι σε μία σχέση συντροφική, να μπορούν να κάνουν χρόνο και για άλλους ανθρώπους στη ζωή τους. Και για τους φίλους τους, και για τα παιδιά τους, και για τους συγγενείς τους, και για τους συνεργάτες τους, και για ανθρώπους που εκτιμάνε και αγαπάνε. Νομίζω το μεγάλο στοίχημα δεν είναι να, να, πολυγαμηθούμε με όλους. Το μεγάλο στοίχημα είναι να πολυαγαπηθούμε με όλους. Συμφωνώ με το άρθρο που λέει ότι η αγάπη, δεν διαμοιρα... αγάπη όταν μοιράζεται δεν γίνεται λιγότερη, αλλά για μένα αυτό πάει στην αγάπη, την αγνή, την πλατωνική. Την ανθρώπινη αγάπη προ άλλου ανθρώπου. Μπορώ να αγαπάω πολλού ανθρώπου. Μπορώ να συνδέομαι φιλικά με πολλού ανθρώπου. μπορεί να έχω εκτίμηση σε πολλού ανθρώπου. Κατά τη γνώμη μου, πάντοτε εμένα τη μικρή και ανίξερη γύρω από αυτά τα θέματα, γιατί το λέω ξανά ότι δεν γνωρίζω περί τη πολυσυντροφικότητα, ότι γνωρίζω αυτά που σα διάβασα. Για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορούμε να μοιραζόμαστε αγάπη, επικοινωνία, συνδεσιμότητα πλατωνική με πολλούς ανθρώπους. Θεωρώ ότι, και αυτό επιτρέψετε μου να έχω κάποια άποψη λόγω του ότι έχω δουλέψει πολλά χρόνια με ζευγάρια και με ενήλικες. Έχω δει αρκετέ φορέ ανθρώπου οι οποίοι κάνουν τέτοιου πειραματισμού να καταλήγουν να ταλαιπωρούνται ψυχικά. Αν όχι και οι δύο, ο ένα από του δύο. Θα τα πούμε όλα απόψε στις 9, σήμερα, 5η, 1η Οκτωβρίου, στο Πολυλάιδ μας. Φιλιά!